Δυστυχώς, το Υπουργείο Εργασίας αρνείται πεισματικά να κάνει αυτή τη σύμβαση γενικώς υποχρεωτική. Πρεμιέρα, με κινητοποιήσεις θα κάνει τουριστική σεζόν. Αφού δεν θέλουν να μας δούνε, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μας ακούσουν. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, υπερψηφίστηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για απεργιακές κινητοποιήσεις το μήνα Απρίλιο. Δυστυχώς, σε λίγες ημέρες αρχίζει η τουριστική περίοδο. Τα προβλήματα πολλά για τους εργαζόμενους είναι η υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έχει υπογραφεί ήδη η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις της τάξης του 10,5%. Δυστυχώς, το Υπουργείο Εργασίας αρνείται πεισματικά να την κάνει γενικώς υποχρεωτική. Με τους εργοδότες, την Ένωση Ξενοδόχων, δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε για την καινούργια τοπική συλλογική σύμβαση. Έχουμε προσφύγει στον ΟΜΕΔ. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στέκεται δίπλα στους σκληρά εργαζόμενους ξενοδόχους υπαλλήλους του νομού Ηρακλείου και καλεί για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό να τηρήσει το λόγο του, έτσι ώστε να συναντηθούμε στο Μέγαρο Μαξίμου, να του θέσουμε τα βασικά αιτήματα του κλάδου, που δεν είναι άλλα από την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, η επιστροφή του εφάπαξ, υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων. Όλη η χώρα περιμένει από αυτό τον κλάδο και αυτός ο κλάδος από εμάς. Μας έχουν στην απέξω εντελώς. Διεκδικούμε μία συζήτηση για να δείξουμε τα προβλήματα. Όπως τονίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, η νέα τουριστική σεζόν τους βρίσκει στο ίδιο έργο θεατές, με τα προβλήματα να παραμένουν και να δυσκολεύουν, συνεπικουρουμένα και από την ακρίβεια, την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν μείνει εδώ από τον Ιανουάριο χωρίς χρήματα. Δεν λύνονται τα προβλήματα και, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν θα ανοίξει η σεζόν με τα προβλήματα να παραμένουν άλυτα. Θα αντιδράσουμε δυναμικά. Θέλω να καλέσω τον κόσμο σε ό,τι κινητοποιήσεις αποφασίσουμε να κάνουμε, που θα κάνουμε, είτε στα ξενοδοχεία απ' έξω όταν θα ανοίγουν, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε και να υπογράψουμε μία σύμβαση, ούτως ώστε να είναι στα πλαίσια και στα δεδομένα να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζήσουν τις οικογένειες τους.